Είναι ο δρόμος προς το Χερσόνα, είναι 500.000 ο προϋπολογισμός για στη θέα ασφαλείας. Είναι το 7ο υποέργο. Με την δημοπράτηση αυτή ολοκληρώνεται όλος ο δρόμος για να δώσουμε ένα σύγχρονο δρόμο και πιστεύω ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργολαβίες, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα μετά με οποιαδήποτε άλλη εργολαβία. Ήδη ο ανάδοχος του έργου για τον βόρειο οδικό άξονα ξεκινά αυτή τη βδομάδα για να γίνουν τα ασφαλτικά, διαγραμμίσεις, καθαριότητα, φωτισμός, σήμανση οριζόντια και κάθετη σήμανση. Όπως επίσης βγαίνουν και οι εργολαβίες από τις ζημίες οι οποίες έχουν γίνει από τις βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Ήδη είναι εν εξελίξη όλοι οι διαγωνισμοί και εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου μπορούν να ολοκληρωθούν. Όμως, εκτός από αυτό, εμείς έχουμε προετοιμάσει μελέτες, θα έχω ξανατονίσει από την Εγνατία ΑΕ πάρα πολλές φορές, το έχω τονίσει. Η ολοκλήρωση αυτών των μελετών που βρίσκεται στο τελικό στάδιο από πλευράς περιβαλλοντικών εγκρίσεων θα μας δώσει τη δυνατότητα στη νέα προγραμματική περίοδο να εντάξουμε έργα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, παρεμβάσεις οι οποίες σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα ξεπερνούν τις 100. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι σε 400 σημεία περίπου με 500 σε όλη την Κρήτη θα κάνουμε παρεμβάσεις, να βάλουμε και τα υπόλοιπα έργα τα οποία γίνονται από τις υπόλοιπες εργολαβίες των 20 εκατομμυρίων. Η κάθε περιφερειακή ενότητα βγάζει και ξεχωριστά εργολαβίες. Άρα, παρά τη δυσκολία των γερών και την οικονομική κρίση, εμείς προσπαθούμε, ολοκληρώνουμε μελέτες και δημοπρατούμε έργα με την εξασφάλιση βέβαια και των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων που πρέπει να έχουμε, γιατί χωρίς χρηματοδοτήσεις δεν μπορούμε να έχουμε τις δημοπρατήσεις.